Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία τρίτης γυμνασίου, βρισκόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για τον Ελληνισμό από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 5 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιοι οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί συντελέστηκαν από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα? Το ευρωπαϊκό εμπόριο την περίοδο αυτή επεκτάθηκε και στην Ανατολή και έτσι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία ενισχύθηκαν. Μέσα από αυτή την κατάσταση ευνοήθηκαν πολλοί Έλληνες, Εβραίοι και Αρμένοι, οι οποίοι και δραστηριοποιούνταν στο τομέα του εμπορίου και της ναυτιλίας. Αυτοί που υποφελήθηκαν μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν οι Έλληνες πλειοκτήτες, οι καραβοκύριδες, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι και εκμεταλλεύτηκαν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή που υπογράφηκε το 1774, επιτρέπονταν η ελεύθερη κίνηση των πλοίων που έφεραν τη ρωσική σημαία στα στενά του Βοσπόρου. Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Ρώσους διαχρονικά ήταν στενές, καθώς ήταν ομόδοξοι, δηλαδή δεν είχαν απλά την ίδια θρησκεία, το χριστιανισμό, αλλά και το ίδιο δόγμα, ήταν και οι δύο ορθόδοξοι. Επίσης, στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα και εξελίχθηκαν σε σπουδαία εμπορικά κέντρα πολλές ελληνικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Χίος και η Σμύρνη, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν και οι ελληνικές παροικίες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την άδεια των Οθωμανών ήταν αυτή που είχε αναλάβει την ηγεσία των υπόδηλων χριστιανών και χαρακτηριστικό της ήταν ότι εναντιώνονταν στη διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού και σε επαναστατικές δράσεις, καθώς θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε και αυτή αλλά και τον Ελληνισμό. Παρ' όλα αυτά και πάλι υπήρχαν κληρικοί που υιοθετούσαν διαφωτιστικές αντιλήψεις και τάχθηκαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Συνοικία Φανάρη, εκεί που βρισκόταν και το Πατριαρχείο, ζούσαν οι φαναριώτες, οι οποίοι λάμβαναν σπουδαία μόρφωση στη Δύση, μάθαιναν ξένες γλώσσες και αναλάμβαναν υψηλόβαθμες θέσεις στο Οθωμανικό κράτος. Επίσης, συχνά αναλάμβαναν και ηγεμόνες τις παραδουνάβιες ηγεμονίες στη Μολδαβία και τη Βλαχία. Στον ελλαδικό χώρο, τη διοίκηση των Ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων την αναλάμβαναν οι προεστοί. Αυτοί συγκέντρωναν τους φόρους, τους οποίους και απέδιδαν στη συνέχεια στους Οθωμανούς. Οι προεστοί με τον καιρό απέκτησαν μεγάλες περιουσίες και διακρίνονταν και για την πολιτική τους εμπειρία. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι Έλληνες έμποροι και καραβοκύριδες απέκτησαν μεγάλο πλούτο. Πολλοί μάλιστα από τους εμπόρους των Παρικιών αξιοποίησαν τα χρήματά τους για να διαδώσουν τις διαφωτιστικές ιδέες της Ευρώπης και στον ελλαδικό χώρο. Αυτό για να το πετύχουν, ίδρυαν σχολεία στις πατρίδες τους, χορηγούσαν υποτροφίες και τύπωναν βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Άλλη ομάδα της περίοδου αυτής ήταν οι κλέφτες, οι οποίοι ήταν αγρότες που κατέφευγαν στα βουνά ώστε να ζήσουν μακριά από τους κατακτητές και εκεί επιβίωναν χάρη στις ληστείες. Οι κλέφτες είχαν την υποστήριξη των αγροτικών πληθυσμών, καθώς υπήρξαν σύμβολο της ανυπακοής και στη συνέχεια έγιναν και οι προτεργάτες της Επανάστασης. Τους κλέφτες συχνά τους μπερδεύουμε στο μυαλό μας και με τους αρματολούς, οι οποίοι βέβαια ήταν κάτι άλλο. Οι αρματολοί ήταν ένοπλα σώματα Ελλήνων που είχαν στρατολογηθεί από τους Οθωμανούς και ως αρμοδιότητά τους είχαν την τήρηση της τάξης. Συχνά βέβαια εγκατέλειπαν τις θέσεις τους και πήγαιναν στο πλευρό των κλεφτών, ενώ κάποιες φορές συνέβαινε και το αντίθετο, αυτός είναι και ο λόγος που συχνά τους αναφέρουμε μαζί. Το 80% του πληθυσμού την περίοδο αυτή ήταν οι αγρότες. Αυτοί καλλιεργούσαν κτήματα που ήταν είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, τα τσιφλίκια, και ζούσαν με πολλές στερήσεις κάτω από άθλιες συνθήκες. Τέλος, υπήρχαν και οι άνθρωποι που εργάζονταν στο εμπόριο και την ναυτιλία, οι οποίοι με τον καιρό γίνονταν όλο και περισσότεροι. Ερώτηση νούμερο 2. Ποια κινήματα εναντίον των Οθωμανών ξέσπασαν την περίοδο αυτή? Στις αρχές του 18ου αιώνα, οι Έλληνες ζήτησαν βοήθεια από τη Ρωσία, καθώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν ένας λαός ομόδοξος, αλλά και μια χώρα με κοινά συμφέροντα με εμάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 1770 να ξεσπάσει με ρωσική υποκίνηση επανάσταση στην Πελοπόννησο. Η επανάσταση αυτή τελικά απέτυχε και ο λόγος ήταν η πικρή συμμετοχή των Ελλήνων, αλλά και ο μικρός αριθμός των πολεμικών πλοίων που διέθεσαν οι Ρώσοι. Αυτό έμεινε γνωστό ως τα Ορλοφικά, καθώς επικεφαλής ήταν η αδερφή Ορλόφ. Την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του επίσης απεσταλμένου από τους Ρώσους Λάμπρου Κατσόνη, ο οποίος επιχείρησε να ξεσηκώσει τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου.
Τέλος είχαμε και τη σύγκρουση των σουλιωτών στην Ήπειρο με τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, οι οποίοι παρά το σπουδαίο αγώνα τους αναγκάστηκαν τελικά το 1803 να εγκαταλείψουν την περιοχή τους. Ερώτηση νούμερο 3. Τι ήταν ο νεοελληνικός διαφωτισμός? Ο ελληνισμός με αφετηρία τις αποικίες ερχόταν όλο και περισσότερο σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού. Οι έμποροι αλλά και άλλοι Έλληνες που ταξίδευαν στην Ευρώπη έφερναν τις νέες αυτές ιδέες και στον ελλαδικό χώρο, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό κλίμα για επανάσταση. Την περίοδο αυτή, η βασική ιδέα που καλλιεργήθηκε ήταν ότι ο αγώνας για ελευθερία και η εκπαίδευση είναι δύο έννοιες πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Έτσι, στα μέσα του 18ου αιώνα, δημιουργείται ένα κίνημα το οποίο αποσκοπούσε στην ιδεολογική προετοιμασία των Ελλήνων για ελευθερία και που ονομάστηκε νεοελληνικός διαφωτισμός. Το κίνημα αυτό βασίστηκε στις ιδέες του διαφωτισμού και εκτός από τις παροικίες αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και σε διάφορα μεγάλα εμπορικά κέντρα του ελληνισμού όπως ήταν η Σμύρνη, η Χίος και τα Ιωάννινα. Οι Έλληνες υποστηρικτές του διαφωτισμού υπήρξαν θαυμαστές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται στις θετικές επιστήμες, να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα ώστε να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτή. Επίσης, ότι θα πρέπει να υπηρετεί την προοπτική του αγώνα για ελευθερία, να αποσκοπεί δηλαδή στη λευτεριά. Να αναφέρουμε βέβαια ότι υπήρχαν και λόγοι της εποχής που απέρριπταν τις διαφωτιστικές ιδέες και επέμεναν στο ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι σε αρχαΐζουσα γλώσσα. Αυτοί συνήθως είχαν ισχυρούς δεσμούς και με την Εκκλησία. Ερώτηση νούμερο 4. Τι γνωρίζετε για το Ρίγα Βελεστινλή? Ο Ρίγας Βελεστινλής έζησε από το 1757 έως το 1798 και μέσα από το έργο του «Νέα πολιτική διοίκηση» πρότεινε τη δημιουργία μιας ελληνικής δημοκρατίας που θα απλώνονταν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και που θα εξασφάλιζε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλους τους κατοίκους της. Το έργο αυτό, να αναφέρουμε, ότι ήταν βαθιά επηρεασμένο από τις ριζοσπαστικές ιδέες των Γάλλων Ιακωβίνων. Η δράση του Ρίγα δεν άργησε να γίνει γνωστή και μαζί με τους συντρόφους του αυτό το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Λίγο μετά το θάνατό του, το 1806, εκδόθηκε η Ελληνική Νομαρχία, ένα έργο άγνωστου συγγραφέα βασισμένο στο όραμα του Ρίγα, το οποίο και υποστήριζε ότι οι Έλληνες θα πρέπει να αγωνιστούν μόνοι για την ελευθερία τους. Ερώτηση νούμερο 5. Τι γνωρίζετε για τον Αδαμάντιο Κοραή? Ο Αδαμάντιος Κοραής έζησε από το 1748 έως το 1833 και υπήρξε θερμός υποστηρικτής των φιλελεύθερων ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Ο ίδιος πίστευε ότι για να καταφέρουν οι Έλληνες να κερδίσουν την ελευθερία τους θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μορφωθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μορφή της γλώσσας, αν και δεν υποστήριζε τον εξαρχαϊσμό της, δεν δεχόταν αυτούσια τη δημοτική, αλλά επέμενε στην αφαίρεση λαϊκών και ξένων λέξεων από αυτή. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.